Από τη σελίδα 999, το ΙΤΑ κεφάλαιο από το βιβλίο «Την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους». Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, σελίδα 999, κεφάλαιο ΙΤΑ. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μην περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου, επειδή το αδύνατον εις το νόμο, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και πέρι αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Διε να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσι, η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν. Επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδελφοί θα χρεώστε ουχή στη σάρκα ώστε να ζώμεν κατά τη σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα με λέτε να αποθάνετε, αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος θέλετε ζήσει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού ούτε είναι οι Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας δια να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια το οποίο κράζομαι να βάω πατήρ. Και αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν δια να γίνομεν συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσουν με την δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένη τη φανέρωση των Υιών του Θεού, επειδή η κτήση συμπετάχθη εις τη ματαιότητα ουχή εκουσίως, αλλά δια την αποτάξαντα αυτήν. Επελπεί διότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει έως του νυν. Όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή οι τινες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία την απολύτρωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ήτης βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις διατί και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δε βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Αμήν. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, πολλοί διάφοροι, μεγάλοι, σπουδαίοι, μικροί, ασήμαντοι, υπάρχουν πολλοί μα πολλοί άνθρωποι και καθώς στον Θεό ανήκει να εφορά, να προσέχει, να εξετάζει με μεγάλη προσοχή τους ιούς των ανθρώπων, ο Θεός γνωρίζει
τα πάντα, πάντοτε, προκαταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από εμάς. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ενώ κηρύττεται το Λόγος του Θεού πέφτει σε γη πατημένη, με αποτέλεσμα έρχεται ο διάβολος, γιατί δεν έχει μπει μέσα στο έδαφος ο σπόρος, τον παίρνει και χάνεται. Άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με γη που έχει βράχια μέσα και πέτρες, πέφτει ο σπόρος, γιατί το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, βρίσκει χώμα αλλά λίγο, φυτρώνει, αλλά επειδή υπάρχουν βράχια δεν το αφήνουν να κάνει ρίζες, και μόλις έρχεται το καύμα, η πρώτη δοκιμασία, το πρώτο πρόβλημα, τα εγκαταλείπει όλα, φεύγει, ξεραίνεται. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που η καρδιά τους μοιάζει με γη που έχει πολλά σπόρια από τσουκνίδες, αγκάθια και άλλα παράσιτα. Καλό χώμα, αλλά γεμάτο παράσιτα. Πέφτει ο λόγος, φυτρώνει, αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά τα αγκάθια και τις τσουκνίδες και τα άγρια χόρτα μαραίνεται και δεν καρποφορεί. Υπάρχει όμως και η γη αγαθή, που πέφτει ο λόγος, πιάνει, φυτρώνει και άλλο κάνει 30, άλλο 50 και άλλο 100. Αλλά υπάρχει και μια άλλη γη, η γη καλή και η αγαθή. Και καλή ενώπιον του Θεού και αγαθή ενώπιον των ανθρώπων. Και αγαθή ενώπιον του Θεού και καλή ενώπιον των ανθρώπων. Ο σπόρος μπαίνει, πιάνει και όλοι καρποφορούνε 100. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο. Κάθε κομμάτι του Λόγου του Θεού να καρποφορεί στη ζωή μας, στη ζωή σου, 100 τα πλάσια. Είναι δύσκολο, αλλά είναι δυνατόν. Είναι η ευλογία με 30, με 60, αλλά είναι και η ευλογία με 100 καρποφορία. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εσείς είστε κληρονόμοι, τώρα ερχόμαστε σε εμάς, κληρονόμοι του Θεού γιατί είστε τέκνα του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, μόνο όμως αν συμπάσχετε για να γίνετε συμμέτοχοι της δόξης του Θεού. Μόνο δηλαδή αν κυνηγάτε τα παθήματα του Χριστού. Μόνο αν δεν σας ενδιαφέρουν τα επίγεια, γιατί αν φρονείτε τα επίγεια, τότε είστε εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Γιατί όποιος φρονεί τα επίγεια, η κοιλιά του είναι ο Θεός του, η καλοπέρασή του είναι η δόξα του, η απάντηση των δικών του αιτημάτων είναι η χάρις του Θεού, και δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που πάσχουνε για να γίνουν συμμέτοχοι των παθημάτων του Χριστού, ώστε να καταντήσουν συμμέτοχοι της δόξης του Θεού. Και αυτό είναι για τον κάθε έναν από εμάς. Και μπορούμε σήμερα να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Είμαστε από τους καλοπερασάκηδες χριστιανούς,
που τα θέλουμε όλα εύκολα, έτοιμα και παραπονιόμαστε αν δεν γίνονται έτσι όπως τα θέλουμε και προσευχόμαστε με πίστη, με ζήλο για να κάνει ο Θεός αυτό που θέλουμε. Ή είμαστε από τους χριστιανούς που θέλει ο Θεός. Τους ιδιαίτερους χριστιανούς που στο μυαλό τους έχουν μόνο την υπηρεσία, μόνο την προσφορά, μόνο την κούραση, γιατί ξέρουν ότι ο μισθός του Κυρίου είναι κάτω τον κόπο εκάστου. Χωρίς βέβαια να παραβλέπουν, χωρίς να παραβλέπουν ότι πρέπει να οικοδομούν με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους, που για να βρούνε χρυσάφι πρέπει να κοπιάσουν, να αγωνιστούν, να βρουν ένα σήμι ακόμη το ίδιο, πλήθους πολύτιμους δεν τους βρίσκεις εύκολα. Αυτοί όμως βρίσκουν τις εύκολες λύσεις. Δεν βαριέσαι τώρα. Χόρτα, ξύλα, καλάμια. Ξέρεις τι ωραίο σπίτι θα φτιάξω με χόρτα, ξύλα, καλάμια. Μπορεί να φτιάξεις ωραίο σπίτι, αλλά θα καεί όταν θα έρθει η δοκιμασία και δεν θα μείνει τίποτα και εσύ θα καείς. Θα σωθείς ως διαπυρός. Μέσα από τη φωτιά θα σωθείς. Υπάρχει λοιπόν τώρα ο χριστιανός του πάθους και ο χριστιανός της καλοπέρασης. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε. Και επειδή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου πάντοτε υπάρχει η επιθυμία της καλοπέρασης, της ξεκούρασης, της άνεσης, υπάρχει εκ τούτου ο χριστιανός του αγώνα και υπάρχει εκ τούτου ο χριστιανός ο τεμπέλης. Οκνηρή, νοθρή και όχι μιμητές των διαπίστεως και υπομονής κληρονομούντων τας επαγγελίας όπως η Ρουθ. Και εδώ που τα λέμε αδερφοί, σήμερα ας βάλουμε λίγο τα πόδια μας, την καρδιά μας, το σώμα μας, την καρδιά μας και το πνεύμα μας στη θέση της Ρουθ. Τι θα πει λέγαμε, τι απόφαση θα παίρναμε, τι θα προσευχόμαστε? Κύριε βρες μου ένα καλό γαμπρό, γιατί δεν αντέχω μόνη μου. Τώρα πού να πηγαίνω εκεί και τι θα την κάνω και αυτή την μεγάλη γυναίκα που θα γεράσει? Όπου μεγάλο φορτίο είναι αυτό. Τι θα έκανες εσύ? Και αυτό να το πεις στο Θεό. Και αν έκανες ό,τι κάνει η Ρουθ, δόξασέ τονε. Αν έκανες ό,τι κάνει η Ορφά, μετανόησε. Γιατί η Ορφά χάθηκε μέσα στη γη Μωάβ. Δεν την ξανακούσαμε. Η Ρουθ είναι αυτή που θα συναντήσουμε και θα είναι ένδοξη αν με τη χάρη του Χριστού βρεθούμε και εμείς εκεί. Τι θα έκανες? Τι θα έκανα? Μαύρα μαντάτα. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Ας μην πω τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα έκανα, είναι τι θα κάνω τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα τι σκοπεύω να κάνω? Υπάρχει ξάπλα, η ανάπαυση, η καλοπέραση, η απέτηση, η διεκδίκηση. Να απαιτώ από τους άλλους, να διεκδικώ, να θυμώνω, να γριεύω, να επιτίθεμαι, να κατηγορώ, να κατακρίνω, να καταδικάζω. Και υπάρχει και άλλη θέση. Παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως, γιατί λιδωρούμενος ποτέ δεν αντελιδώρησε. Πάσχων ποτέ δεν απείλησε. Δύο διαφορετικές εικόνες ανθρώπων που πρέπει να επιλέξω για τον εαυτό μου, για σύζυγό μου, για αδελφό μου, για φίλο μου, για συνεργάτη μου, για συναγωνιστή μου. Είναι επιλογή.
επιλογή ζωής, πορεία ζωής. Η Ρουθ καλεί το να εκλέξει ανάμεσα στην Ορφά και στην Ναομή, ανάμεσα στον πατέρα της και τη μητέρα της και στην Ναομή. Και η Ορφά καλεί το ίδιο να εκλέξει ανάμεσα στον πατέρα της και τη μητέρα της, στη γη του Μωάβ και στη γη του Ισραήλ. Ποια είναι αυτή η γη Ισραήλ? Ξένη, άγνωστη. Ανάμεσα στους φίλους της, τη Ναομή. Μία, συγχωρέστε με για την έκφραση, γριούλα. Και μάλιστα, όχι για να της προσφέρει από τα πλούτη της, αλλά για να την υπηρετεί με τα χέρια της στη φτώχεια της. Τι θα εκλέξεις? Το ένα έχει καλοπέραση εδώ, το άλλο έχει ιδιαίτερη εύνοια εδώ και δόξα εκεί πάνω. Και είναι θέμα απόφασης. Τι αποφασίζω? Δύσκολα, δίλημα μεγάλο. Εγώ το αισθάνομαι μέσα στην ψυχή μου, δίλημα μεγάλο. Αλλά πρέπει να παίρνω αποφάσεις. Πρέπει να πάρω απόφαση. Και πρέπει να πάρω απόφαση ποιο δρόμο θέλω να ακολουθήσω, ώστε πλησιάζοντας το Θεό να του ζητήσω βοήθεια για να τα καταφέρω στο δρόμο που αποφάσισα να περπατήσω. Αν αποφάσισα να περπατήσω στη γη Μωάβ, να τον παρακαλέσω και να του πω: βρες μου εκεί πέρα, Κύριε, μια καλή κατάσταση, μια καλή δουλειά, καλά πράγματα, καλή... βοήθησέ με. Αν αποφάσισα όμως να πάω στη γη Ισραήλ, εδώ έχει κόπο, πόνο, θλίψη, αυτοθυσία, αφιέρωση, αυταπάρνηση, όλα τα καλά του κόσμου έχει. Που έχουν πόνο. Χρειάζεται τώρα πιο μεγάλη βοήθεια από το Θεό. Πιο πολύ προσευχή. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, έλα να σου πω ένα μυστικό στους Ρωμαίους. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Αναμάρτητοι δηλαδή. Υπάρχουνε αναμάρτητοι άνθρωποι που ο Θεός δεν βλέπει καμία κατάκριση σε αυτούς. Αφού κανένας αναμάρτητος δεν είναι, μόνο ο Χριστός. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ποτέ ο Θεός δεν βρίσκει καμία κατάκριση. Τέλειους τους βλέπει. Άγιους τους βλέπει. Όχι ότι είναι. Τους βλέπει ιδεώδεις, ιδανικούς. Και σε αυτούς έχει προετοιμάσει μια ιδιαίτερη εύνοια εδώ στη γη και ιδιαίτερη δόξα εκεί στον ουρανό. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που δεν περπατάνε κατά τη σάρκα, δηλαδή με τις επιθυμίες σαρκός, με την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Δεν περπατάνε, αλλά περπατάνε κατά το πνεύμα. Όχι μόνο ζούνε κατά το πνεύμα, δεν είναι μόνο βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, αλλά περπατάνε κατά το πνεύμα. Έχουν το χρίσμα του Θεού. Είναι και χρισμένοι του Κυρίου με ιδιαίτερο χρίσμα, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς έχετε χρίσμα το οποίο ελάβατε από Αυτόν, μένει μέσα σας, γιατί μπορεί να το λάβατε και να μην μένει, και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κανείς, καθώς αυτό το χρίσμα σας διδάσκει για όλα και αυτό σας οδηγεί και αυτό σας κατευθύνει. Γιατί? Γιατί έχετε πάρει την απόφαση να περπατάτε κατά το πνεύμα. Δηλαδή, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, ζώντες δηλαδή κατά το πνεύμα,
δουλωθέντες εις το Θεόν, περπατώντας κατά το Πνεύμα, ιδιαίτερη εύνοια. Ο καρπός σας όλος Άγιος. Ο καρπός σας όλος τέλειος. Και το τέλος, ζωή αιώνιος, αρπαγή της Εκκλησίας. Και είναι μια απόφαση που μπορούμε σήμερα να την πάρουμε, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έστω και αν δεν μπορούμε. Γιατί ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του την άγνοια, όπως επίσης δεν λαμβάνει υπόψη του την αδυναμία. Αντιθέτως, εκείνο που λαμβάνει υπόψη του ο Θεός είναι το θέλος σου. Τη λήψη απόφασης. Η λήψη απόφασης είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο management, στη διοίκηση, στη διαχείριση. Λήψη απόφασης ορθή. Μετά έρχεται η μελέτη, πώς θα το κάνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Το πώς θα το κάνουμε θα το μελετήσουν οι άνθρωποι. Το πώς θα το κάνουμε, θα ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Το σοβαρό είναι τι θα κάνουμε. Και δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε αλίμονό μας, ο Αβημέλεχ και η Ναομή, φτώχεια εδώ, πάω εκεί. Θα κάνουμε αυτό που έκανε η Ρούθ, πλούτος εδώ, θα πάω στη φτώχεια. Αλλά εκεί στη φτώχεια θα είναι ο Κύριος των δυνάμεων μαζί μου. Και όταν λέω φτώχεια, μην το παίρνετε αδερφοί αγαπητοί, με φόβο. Είναι η θυσία, είναι η προσφορά. Εάν θέλεις λοιπόν να είσαι ένας χριστιανός που δεν υπάρχει κατάκριση στη ζωή σου, αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, θέλουμε Κύριε, να μην υπάρχει καμία κατάκριση στη ζωή μας, να πάρουμε αυτή την ευλογημένη απόφαση. Τι! Να ζητήσουμε από το Θεό να μας βάλει ένα τέτοιο πνεύμα, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Πρόσφερε το σώμα του θυσία, δηλαδή κένωσε τον εαυτό του από τη θεϊκή δόξα, από την ύπαρξή του. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Μόνο αν λάβεις δούλου μορφή και ενώνεις τον εαυτό σου από τη δόξα σου. Και πώς έλαβε δούλου μορφή? Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και τελείωσε, όχι τώρα άρχισε. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του ο αιώνιος. Πώς? Γενόμενος υπήκοος στον πατέρα του, τον οποίον πλέον δεν βλέπει σαν πατέρα του, βλέπει σαν Κύριό του και Θεό του. Γιατί έγινε δούλος. Γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στον Κύριό του και το Θεό του, και μάλιστα για όλη του τη ζωή, και το θέλημα του πατρός του ήταν να τελειώσει η ζωή του πάνω στο σταυρό επικατάρατος, και δεν δίστασε. Ξεκίνησε με την πρώτη ταπείνωση να πάει να βαφτιστεί ο αναμάρτητος, βάφτισμα μετανοίας από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι εκεί υπάρχει η ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, σε αυτό το φρόνημα, σε αυτό το πνεύμα του Χριστού. Και ο Θεός έκαμε κάτι το ιδιαίτερο που δεν έχει ξαναγίνει. Άνοιξε τον ουρανό για αυτόν. Κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και έκατσε.
Και πραγματοποιήθηκε ο προφητικός λόγος, πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ, δια τούτο με έχρισε, δια να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, όχι στους πλουσίους. Να κηρύττω ελευθερία στους εχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, να παρηγορώ τους τεθλιμμένους. Αυτό είναι το έργο σου, αυτό είναι το έργο μου. Και να κηρύξω ημέρα αρπαγής της Εκκλησίας, αλλά και ημέρα κρίσεως. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει το φρόνημα του Χριστού. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, το φρόνημα του Κυρίου, του Χριστού που ήταν επάνω του, να είναι και σε εσάς. Έχουμε σοβαρά αιτήματα σήμερα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το τέλος. Το τέλος είναι ιδιαίτερη εύνοια ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων εδώ στη γη, και μια ιδιαίτερη δόξα εκεί στον ουρανό. Αυτό έκανε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό τον δίρανε, δεν παραπονήθηκε. Τον φυλακίσανε, τον ονειδήσανε, τον ξεφτυλίσανε, τον καταδικάσανε σε θάνατο. Από παντού είχε πρόβλημα. Έξω δεν μάχε, έσω δεν φόβη. Αλλά είχε μία αποστολή, να προσεύχεται μεριμνών για όλες τις εκκλησίες του Χριστού. Δηλαδή ξέρετε σε ποιον έμοιαζε? Στο Χριστό. Έγινε συμμέτοχος των παθημάτων του Χριστού. Όπως τον Χριστό τον ονειδήσανε και τον Παύλο, τον χαστουκίσανε και τον Παύλο, τον δίρανε και τον Παύλο, όπως τον Χριστό τον ξεφτυλίσανε, έτσι και τον Παύλο. Και Πάσχον δεν απειλεί, όπως ο Χριστός. Λιδωρούμενος δεν αντελιδωρεί, όπως ο Χριστός. Γι' αυτό είχε μια ιδιαίτερη εύνοια εδώ στη γη και μια ιδιαίτερη δόξα εκεί στον ουρανό. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τα καλά νέα. Όλοι μας έχουμε αυτή την ευκαιρία. Όλοι μας. Να το πω πιο απλά. Αδερφούλα μου και αδελφέ μου, έχεις την ευκαιρία αυτή της ιδιαίτερης εύνοιας εδώ στη γη, στο έργο του Θεού, με παθήματα, με ταλαιπωρίες, με κόπο, με μόχθο, με πόνο, αλλά ιδιαίτερη εύνοια εδώ στη γη και ιδιαίτερη δόξα εκεί στον ουρανό. Έχεις αυτή την ευκαιρία σήμερα. Εάν πεις ναι, ο Θεός με μεγάλη χαρά θα αποδεχθεί το αίτημά σου. Αν πεις όχι, θα καταλάβει την αδυναμία σου. Δεν θα σε καταδικάσει, δεν θα σε ρίξει τα τάρταρα. Με μεγάλη συμπάθεια θα δει την ειλικρινιά σου, αλλά με μεγάλη χαρά θα δει την απόφαση που θέλεις να πάρεις. Δεν λέω να σηκώσουμε τα χέρια μας ποιος θέλει να πάρει την απόφαση αυτή. Δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά είναι όμορφη απόφαση, ευλογημένη απόφαση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρήκαμε χάρη από το Θεό και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Άρα το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα θηλίας, είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Και όπως κάποτε ξεκίνησε το έργο του Χριστού, η διακονία του Χριστού εκεί στον Ιορδάνη, όταν το πνεύμα κατέβηκε πάνω του και ξεκίνησε, έτσι λίγο αργότερα
την Πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο έπεσε ξανά σε φοβισμένους, τρομοκρατημένους, κρυμμένους. 120 ανθρώπους. Γιατί σου είχε πει ο Κύριος, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και έμειναν και έλαβαν δύναμη. Και κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Ομολογούσαν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και ο Θεός συμμαρτυρούσε στο κήρυγμα αυτόν με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και έσβησε το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να εμφανιστούν, στις έσχατες ημέρες η πρώιμος βροχή, εκεί σε ένα φτωχικό μέρος που ήταν πρώτα στάβλος και έγινε μετά εκκλησία, μερικοί άνθρωποι, φτωχοί ασήμαντοι, κατάλαβαν τι σημαίνει εξήτηση της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου και πήραν στερεή απόφαση. Δεν θα ακολουθήσουμε ό,τι κάνουν όλες οι άλλες οι εκκλησίες, με πλούτη, με αίθουσες, με... δεν θα το ακολουθήσουμε αυτό. Εμείς θα μείνουμε στα γόνατα και θα ζητάμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Θεός έκαμε χάρη και εκείνη τη δεκαετία έστειλε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους και δημιουργήθηκε σε όλη την οικουμένη το κίνημα της Πεντηκοστής. Ένα κίνημα που κάλυψε όλη την οικουμένη. Τώρα πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι σαν και εμάς είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Αλλά πάλι έσβησε. Και είναι βαφτισμένοι, αλλά δεν είναι και χρησμένοι. Γιατί? Γιατί έμπλεξαν με σκέψεις, με τον πλούτο, με τις μέρημνες, με τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Και η Πεντηκοστή έγινε από νύμφη του Χριστού κάτι άλλο. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει και ένα ωραίο τέλος. Ο Κύριος λέει, ζητείτε η ετών των καιρών της όψιμης βροχής και ο Θεός θα κάνει αστραπές και βροντές. Θα ρίξει βροχή, όχι να πνίξει όπως το Νόε, αλλά να ζωοποιήσει όπως τη γη. Να ζωοποιήσει τα θνητά σώματα ημών, τους αποκαμωμένους. Γιατί όλη αυτή την εποχή αποκάμουνε, ατονούνε, χάνουν τη δύναμή τους. Και οι εκλεκτοί νέοι ακόμη, μόνο οι προσμένοντες στο Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τον αητό, για να πετάξουν στο όρο, στο υψηλό, το ένδοξο, το Άγιο του Κυρίου. Γι' αυτό έχεις, αδερφέ μου, την ευκαιρία. Έχεις μια ευκαιρία χρονικά μοναδική στην παγκόσμια ιστορία να πάρεις απόφαση, αλλά απόφαση θανάτου. Να μην ελπίζεις τον Ελιμέλεχ και την Ναομή στον εαυτό σου, αλληλούια, αλλά στο Θεό τον εγείροντα νεκρούς. Έχεις την ευκαιρία, έχω την ευκαιρία, έχουμε την ευκαιρία, δοσμένη είναι η ευκαιρία. Να πας εκεί στο ταμείο σου, μέσα στην αδυναμία σου, την πνευματική, στη φτώχεια σου, την πνευματική, και να πεις, Κύριε, βόηθα με να πάρω την απόφαση του θανάτου. Βόηθα με να πάρω καλή απόφαση. Θέλω ιετό
στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στην εκκλησία που υπηρετώ, στην πατρίδα μου και σε όλη την οικουμένη. Αμήν.